Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Μαραβέγια, τον γνωστό γιατρό. Με βλέπετε να χαμογελώ γιατί λίγο πριν βγούμε στον αέρα είπαμε κάτι. Άλλα πράγματα δεν είχαν να κάνουν με την πολιτική. Και επισήμως το όνομα του κυρίου Μαραβέγια το ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για την στελέχωση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στην Μαγνησία. Είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την Πειραιώς ότι είναι σε 50 στελέχη από ολόκληρη την χώρα που αποτελούν τη νέα δεξαμενή του κόμματος. Με αυτή την ιδιότητα λοιπόν του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας καλησπέρα είναι σήμερα σας. Ευχαριστώ μαζί πολύ μας για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε γιατρέ. Να είστε καλά. Και όχι με την ιατρική ιδιότητα, θα τα πούμε, είπαμε άλλη στιγμή, δεν θα μπερδέψουμε τις δύο ιδιότητες. Δεν είναι σωστό, νομίζω να μπερδεύουμε τις δύο ιδιότητες, έχετε δίκιο. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά για την πολιτική. Και κάποιος, δεν σας είπαν φίλοι σας, φαντάζομαι πολλοί, σας δώσαν τα συγχαρητήριά τους, σας είπαν καλή επιτυχία και όλα αυτά. Δεν υπήρξαν φίλοι ή και μέσα στην οικογένειά σας να σας πούν, μα έχεις μια πολύ ωραία διαδρομή. Είσαι ακόμη νέος, που σημαίνει ότι έχεις να κάνεις πολλά ακόμη στην επιστήμη σου. Αλήθεια. Και με την οικογένειά σου κλπ. Τι θες και μπλέκεσαι με την πολιτική? Η αλήθεια είναι ότι μάλλον αυτοί που με αγαπάνε περισσότερο μου δώσαν όλες αυτές τις συμβουλές που μου λέτε. Προσπάθησαν να με αποθαρρύνουν για να ξεκινήσω ακόμα από το μέντορά μου στη χειρουργική, ο οποίος ήταν επίμονος στο να μην ασχοληθώ και να μην ασχολούμαι με την πολιτική, θεωρώντας ότι έχω πάρα πολλά να προσφέρω από την ιατρική ιδιότητα. Θεωρώ όμως ότι ήταν μια κατάλληλη στιγμή για μένα για 2-3 απλούς λόγους. Πρώτον, δόθηκε η ευκαιρία μέσα από το Μητρό Πολιτικών Στελεχών να προχωρήσει κανείς, να κάνει μια πρώτη διαδρομή και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Mm-hmm. Αν στο τέλος... αυτό που έγινε πριν 1,5 χρόνο με την αποστολή των βιογραφικών αρχικά. Τον περασμένο Οκτώβριο ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα. Okay, ναι. Εγώ έκανα γιατί την αίτηση και μια άλλη πλατφόρμα που είχε προηγηθεί εκείνη η πλατφόρμα από τις εκλογές και δόθε, τις εσωκομματικές εκλογές. Βιογραφικά είχε να κάνει με την δημιουργία του προγράμματος, με την κατάρτιση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Συμμετείχα και εκεί. Το βιογραφικό μου δηλαδή έγινε δεκτό και συμμετείχα στον προγραμματικό σχεδιασμό για την υγεία. Είναι ο τομέας που τον υπηρετώ και τον γνωρίζω και μάλιστα αρκετές θέσεις έγιναν αποδεκτές, αυτούσιες μπορώ να πω, και θα τις δούμε σύντομα όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα ανακοινώσει το πρόγραμμα στην υγεία. Από εκεί και πέρα ήρθε το Μητρό Πολιτικών Στελεχών, κάτι διαφορετικό, καινοτόμο, που σου έδινε την ευκαιρία να προχωρήσεις χωρίς να αναγκαστείς να μπεις μέσα σε διαδρομές υπόγειες. Αυτά που γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ ότι ισχύαν και ισχύουν σε μεγάλο βαθμό στα περισσότερα κόμματα. Μέσα από εκεί κρίθηκα, αξιολογήθηκα και το αποτέλεσμα είναι αυτό που αναφέρατε. Ήταν λοιπόν ένας καλός τρόπος για να μπω σε κάτι που, αν θέλετε, παρακολουθώ. Είχα μεράκι από παλαιότερα, αλλά δεν θα καταδεχόμουν ποτέ να μπω σε αυτή τη διαδικασία του να παρακαλέσω ή να βάλω λιτούς και δεμένους προκειμένου να αναδειχθώ. Mm-hmm. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να προχωρήσω χωρίς να μπω σε αυτή τη διαδικασία και θεώρησα ότι ήταν μια καλή συγκυρία. Από την άλλη, με ευνόησε και το γεγονός ότι, αν μη τι άλλο, δεν νομίζω ότι εύκολα κάποιος θα μπορούσε να με κατηγορήσει ότι αποφάσισα να ασχοληθώ και με τη δημόσια ζωή, γιατί δεν έχω και κάτι καλύτερο να κάνω. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, η τοπική κοινωνία γνωρίζει λίγο πολύ την επαγγελματική μου διαδρομή, η οποία έχει περάσει έτσι και από αρκετές περιπετειώδεις διαδικασίες. Νομίζω ότι οι συμπολίτες εκτιμούν και έχω κάπως στη συνείδησή τους καταξιωθεί, αν και όχι μεγάλο στα χρόνια. Και από την άλλη, ακριβώς επειδή δεν θα έβαζα την πολιτική ως επιστέγασμα μιας καριέρας, νομίζω ότι, δόξα τω Θεώ, ούτε 40 δεν είμαι, έχω αρκετή διαδρομή στη ζωή για να προσφέρω έτσι και σε αυτό το αντικείμενο. Να σας πω τώρα, ήσασταν ένα πολιτικό όν από πιτσιρίκι, δηλαδή θυμόσαστε να ακούτε με ενδιαφέρον τις κουβέντες των μεγάλων γύρω από την πολιτική, γιατί τα πιτσιρίκια
όταν πέφτουν σε τέτοιες συζητήσεις, την συνήθως κάνουν, αποστρέφονται και φεύγουν. Θα το πω λαϊκά από το τραπέζι. Όσοι με συναναστρέφονται αυτόν τον καιρό είδαν ότι είμαι πολύ διαβασμένος. Και η αλήθεια όμως δεν είμαι διαβασμένος, παρακολουθώ, παιδιώθεν μπορώ να πω. Ωραία, γιατί όλα, ναι, το να ξέρεις τι γίνεται σήμερα, το ξέρουν και περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι στο παρελθόν, με την έννοια ότι ό,τι γίνεται στην πολιτική βλέπουμε την επίπτωση που έχει, που δεν είναι και θετική, έτσι, δυστυχώς, πάνω μας, οπότε τα παρακολουθούν πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα όχι, πολιτικά ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι από πολύ μικρός ήμουνα διαβασμένος, γνώριζα, παρακολουθούσα, νομίζω κάποια στιγμή μάλιστα έναν υπουργό της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όταν είχα την τιμή να τον συναντήσω, θα μου επιτρέψετε να μην το αποκαλύψω, όταν τον συνάντησα μου λέει τότε ήμουνα υπουργός οικονομικών και του λέω όχι, δεν ήσουν υπουργός οικονομικών, ήσουν υπουργός παιδείας. Τα λέω ψευδώς γιατί αν τα πω πραγματικά θα καταλάβετε για ποιον πρόκειται. Μάλιστα. Και είπα ότι πράγματι έτσι και είναι. Και μετά κάθισε, αναλογίστηκε και λέει πράγματι έχεις δίκιο. Και μιλάμε αλλά αλλάξατε για μια περίοδο που ήμουνα. Το αλλάξατε τα χαρτοφυλάκια του άνθρωπου. Ναι, το άλλαξα τα χαρτοφυλάκια. Μάλιστα. Και ήμουνα στο δημοτικό. Μιλάμε για μια περίοδο που ήμουνα στο δημοτικό. Άρα δεν ήμουνα μακριά από τα πολιτικά πράγματα. Με έναν τρόπο τον είχατε ξεχωρίσει αυτόν τον άνθρωπο. Ή το θυμόσασταν πραγματικά. Όχι, όχι. Θέλω να πω, μπορεί κάτι να σας έκανε εντύπωση και να είπατε αυτός ο άνθρωπος έχει ένα ενδιαφέρον. Όχι, όχι. Παρακολουθώ. Από πολύ στενά η Νέα Δημοκρατία είναι ο χώρος στον οποίο παραδοσιακά ανήκω και εγώ και η οικογένειά μου. Κατά συνέπεια με βοήθησαν, γι' αυτό λέω ότι ήταν και μια σειρά συγκυριών που με βοήθησαν να αναμειχθώ ενεργά. Είναι ο χώρος που με εκφράζει και θεωρώ ότι είναι η παράταξη που κατεξοχήν πραγματοποιεί τις μεγάλες επιλογές για τη χώρα μας από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι και σήμερα. Για να τονίσω και αυτό που είπε χθες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από τη Βουλή, το 2015 ήταν η παράταξη που κράτησε τη χώρα στο ευρώ ψηφίζοντας το μνημόνιο που έφερε η παρούσα κυβέρνηση. Άρα είναι η παράταξη των επιλογών, με εκφράζει απόλυτα. Έτυχε αυτή η συγκυρία με το Μητρό Πολιτικών Στελεχών που με βοήθησε να μπω με έναν τρόπο πάρα πολύ καθαρό. Θέλω να είμαι απόλυτος σε αυτό και μπορώ τώρα να πορευθώ έχοντας πλέον την νομιμοποίηση να διαδώσω τον λόγο, τις προγραμματικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε όποιον συμπολίτη πραγματικά βρίσκεται στο δρόμο μου. Τώρα τα υπόλοιπα περί ψηφοδελτίων που αναφερθήκατε στην αρχή κτλ. Καταλαβαίνετε ότι από το καταστατικό του κόμματος τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα καλά, ο πρόεδρος προφάνως, του κόμματος και προφάνως. Δεν με ενδιαφέρει καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία το αν θα πού είναι, άλλου δεν μπορείτε είναι να αξιοποιηθείτε δηλαδή εσείς σε αυτά πραγματικά, τα 50 άτομα. Ήταν επιλογή, υποθέτω, και όλων όσων διακρίθηκαν αλλά και όλων όσων συμμετέχουν να θέσουμε τον εαυτό μας στη διάθεση του Προέδρου του κόμματος. Άρα ο έχων το μαχαίρι και το πεπόνι θα πάρει και τις τελικές αποφάσεις για το που θα αξιοποιηθεί τον καθένα από εμάς ανάλογα με το πώς κριθήκαμε ή το πώς θα φανούμε στην πορεία. Λοιπόν, για έλατε να δούμε λίγο την επικαιρότητα όπως έχει διαμορφωθεί. Γιατί εσείς καλά κάνετε, θα σας το λένε και πολίτες που δεν είναι κατά ανάγκη δεξί και χτυπάτε την κυβέρνηση. Αλλά και εσάς, θα σας λένε οι ίδιοι πολίτες, σας έχουμε γευτεί και σας στείλαμε σπίτια σας. Απλώς τώρα ενδεχομένως κάποιοι βλέπουν ή κάνουν τη σύγκριση όπως λέτε εσείς και βλέπουν ότι θα μπορούσατε ενδεχομένως να ξαναγυρίσετε στη διαχείριση των πραγμάτων. Αλλά με ποιες συνταγές? Κοιτάξτε, δείτε, σίγουρα δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Αυτά το με ένα νόμο, με ένα άρθρο νομίζω πλέον έχουν εκπέσει. Εντάξει, το είδαμε. Δεν μπορεί να τα ισχυριστεί πλέον. Θα ανήκει, αν μη τι άλλο, στη σφαίρα του φεδρού όποιος υποσχεθεί τέτοια πράγματα. Από εκεί και πέρα, το να θέτει κανείς ρεαλιστικούς στόχους και να κάνει το ακριβώς ανάποδο από αυτό που κάνει η παρούσα κυβέρνηση, οι οποίοι πραγματικά κάναν το σκορ 5-0 από μόνοι τους, χωρίς κανένας να τους το ζητήσει, δεν είναι νομίζω τόσο δύσκολο. Να υιοθετήσουμε λοιπόν ένα μείγμα πολιτικής που θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Όταν κάποιος επαγγέλλεται ότι η δεύτερη αξιολόγηση μπορεί να κλείσει εγκαίρως, δεν χρειάζεται να την κλείσει με 16 μήνες καθυστέρηση. Ας λάβει τα αναγκαία μέτρα,
ούτε χρειάζεται να προσπαθεί να πείσει την κοινοβουλευτική του ομάδα λέγοντας ότι θα πάρει μέτρα ελάφρυνσης του χρέους προκειμένου να πιστούν ως αντίβαρο για να ψηφίσουν τα πολύ αιμορραγικά μέτρα. Αν μου επιτρέπετε και από τη μεριά του ελεύθερου επαγγελματία να το πω δύο φορές, ότι τα μέτρα που ψηφίστηκαν... Κύριε Μαραβέγια, όμως θα σας θυμίσω κάτι που το ξέρετε ως ελεύθερος επαγγελματίας από το κίνημα της γραβάτας, όχι εσείς. Έτσι χαρακτηρίστηκε, γιατί χτυπούσε δικηγόρους, γιατρούς, έτσι, ελεύθερο επαγγελματίες. Εντάξει, επειδή δεν φορούν πολύ γραβάτα οι μηχανικοί. Είναι πιο, έτσι, χαλαρό το στυλ τους, πιο casual. Η Νέα Δημοκρατία αποφεύγει συστηματικά όλον αυτόν τον καιρό να δεσμευτεί για εντυπωσιακές αλλαγές στο ασφαλιστικό. Δεν μιλά ούτε για κατάργησή του, ούτε για αλλαγή των ασφαλίστρων, για το οποίο εσείς είχατε ξεσηκωθεί και είχαν γίνει και μεγάλες απεργίες, ειδικά από τους δικηγόρους, επί μήνες. Νομίζω ότι πριν φτάσει κανείς να υποσχεθεί αυτά τα πράγματα για τα οποία έχει δεσμευτεί η παρούσα κυβέρνηση, γιατί το κράτος έχει συνέχεια, δηλαδή θα ήταν προτιμότερο κανείς να σταθεί και να πει το τι μέτρα ήρθαν και δευτερευόντως το πώς αυτά θα έρθουν. Αλλά από εκεί και πέρα, αν αυξηθεί η ρευστότητα, αν το κράτος αρχίζει να παρουσιάζει ανάπτυξη, βρεθούν και δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας, τα οποία αυτά δεν είναι μαγικές λύσεις, είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν. Οι διαρθρωτικές αλλαγές, που είναι, αν θέλετε, στο πολιτικό DNA της Νέας Δημοκρατίας, το να έχουμε ένα μικρότερο, πιο ευέλικτο κράτος. Μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας και θα το πω εγώ πρωτίστως ότι δεν είναι πράγματα αυτά που δεν έχουν κόστος, και πολιτικό κόστος και κόστος στην κοινωνία, αλλά από εκεί και πέρα είναι στο πολιτικό DNA της Νέας Δημοκρατίας να πραγματοποιήσει αυτές τις αλλαγές, να δημιουργήσει ένα κράτος πιο ευέλικτο, τη σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά θα φέρουν θέσεις εργασίας, δεν είναι μαγικές λύσεις, είναι πραγματικές λύσεις. Καταλαβαίνετε ότι δευτερευόντως μπορεί κανείς να μπει στη διαδικασία σαν μια πιο αξιόπιστη κυβέρνηση με τους εταίρους, με την Τρόικα, στο τι μέτρα θα έρθουν από αυτά που ήδη έχουν επιβληθεί. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι στην Ευρώπη, μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση από 23 σε 13% για να πάει με το έλλειμμα αξιοπιστίας, όχι στο 23 πλέον, αλλά στο 24%. Θέλω να πω, αυτά είναι πράγματα που τα κατέγραψε η ιστορία και αποτελούν την έμεση απόδειξη ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί, έχει τον τρόπο, έχει τη δύναμη και νομίζω ότι έχει πλέον και το κοινωνικό έρισμα να πραγματοποιήσει όλες αυτές τις αλλαγές. Μάλιστα. Χθες είχαμε μεγάλη ένταση στην Βουλή, όχι μόνο για την συζήτηση που είχε επικεντρωθεί στα της οικονομίας και στο πόσο καλή διαπραγμάτευση έκανε η κυβέρνηση και που μας έφερε και αυτά τα 100 δις, το ΦΕΣΗ που τα επανέλαβε και σήμερα ο κύριος Κικίλιας, αλλά με την αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη προς τον Πρωθυπουργό, ότι η τρομοκρατία είχε προέλευση από τις δικές σας παρυφές. Είναι και αυτό μια μεγάλη αλήθεια και νομίζω έχει διπλή αξία όταν το ακούει κανείς από τα χείλη ενός προσώπου που έχει εμπλακεί οικογενειακά στην υπόθεση της τρομοκρατίας, και αυτό το ξέρουμε. Αυτό δεν αθωώνει την περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Όλοι γνωρίζουμε πώς κινείται η Χρυσή Αυγή, τι υπόνοιες υπάρχουν γύρω από τη Χρυσή Αυγή, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι είναι πλέον επίσης ένα ιστορικό γεγονός ότι η άκρα αριστερά, δεν μιλάει κανείς για τις παρατάξεις που ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο, αυτό εξυπακούεται, αλλά η άκρα αριστερά, η 17 Νοέμβρη, αυτά πρεσβεύανε. Με τις αρχές της αριστεράς πορεύθηκαν και υπερασπίστηκαν τους εαυτούς τους, ακόμα και όταν φτάσανε στη δικαστική αίθουσα. Άρα αυτά τα έχει καταγράψει η ιστορία και απορώ γιατί πρέπει να εξανίστανται όσοι το ακούν, ακόμα και αν ανήκουν στον χώρο της αριστεράς. Δεν βρίσκω το λόγο. Είναι καταγεγραμμένα αυτά τα πράγματα. Ο ίδιος ο Κουφοντίνας έχει τοποθετήσει τον εαυτό του. Ναι, αλλά γιατί επιχειρήθηκε αυτή η ευθυγράμμιση του Κουφοντίνα ή άλλων στελεχών της τρομοκρατίας, που τα γνωρίζουμε τουλάχιστον, μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι τα σύλληπτα μέλη, με τον ΣΥΡΙΖΑ? Δεν νομίζω ότι επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο.
και ούτε καν περί παρεξήγησης δεν πρόκειται, αλλά επίσης στο πλαίσιο της παραπληροφόρησης και της ταύτισης της Νέας Δημοκρατίας με θέσεις που δεν πρεσβεύει, νομίζω έγινε δηλαδή εσκεμμένα η τοποθέτηση από πλευράς Τσίπρα το να κατηγορήσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αυτή του την τοποθέτηση. Έγινε εσκεμμένα και βέβαια δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνετε στο πεδίο της οικονομίας, γιατί έχετε αναλάβει δεσμεύσεις για μείωση του έμφυα τα δύο πρώτα χρόνια. Για από μείωση του φορολογικού συντελεστή κλπ. Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ότι σε βάθος διετίας, χαίρομαι πάρα πολύ, ξέρετε, καταρχήν γιατί είναι πολύ σαφής στις τοποθετήσεις του, με αριθμούς, με χρονικούς ορίζοντες συγκεκριμένους, και αυτό είναι αυτό που κάνει όλους εμάς να πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν. Σε βάθος λοιπόν διετίας ισχύει ότι πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι να μειώσει κατά 30% το έμφυα. Μάλιστα θα επικαλεστώ μια δική του φράση ότι θα ήταν πολύ πιο ευήκο να υποσχεθώ μείωση 50%. Δεν μπορώ να το πετύχω. Ως εκεί υπολογίσαμε ότι μπορούμε να φτάσουμε τη μείωση, ως εκεί θα την φτάσουμε. Ναι. Υπάρχει όμως και ένα ζήτημα, το συζητούσαμε και χθες με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστόδη. Σε ποιο περιβάλλον να κρατηθούν εδώ οι ελληνικές επιχειρήσεις, ακόμη και αν μειώσετε κατά λίγες μονάδες τον φορολογικό συντελεστή. Πριν ακόμα φτάσουμε. Όταν στην Βουλγαρία. Έτσι. Που είναι και κοντά. Πριν δεν φτάσουμε έχουν, λοιπόν στις μειώσεις των φορολογικών, μήπως πρέπει το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης, και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι, αυτό έχει υποσχεθεί ο αρχηγός του κόμματος, ότι το πρώτο μέλημα θα είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές. Διαρθρωτικές αλλαγές λοιπόν, να μειωθεί όλη αυτή η γραφειοκρατία με τις αγκυλώσεις της. Πολυνομία, όχι μόνο πολυνόμοι και κακή νόμη, κακονομία. Άρα τι έχει η Νέα Δημοκρατία, έχει την ικανότητα να προχωρήσει, να επιβάλλει αυτό το μείγμα πολιτικής που δηλώνει όραμα για το πώς πρέπει να είναι η Ελλάδα. Όχι όραμα για το ποιος θα έχει τα σκύτρα της εξουσίας, αλλά για το πώς πρέπει να είναι αύριο η χώρα μας. Να μην είναι πάντα στο τελευταίο βαγόνι. Το καλύτερο τρένο του κόσμου είναι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Ελλάδα πάντα ανεβαίνει τελευταία και κατεβαίνει πρώτη από το τρένο. Αυτό νομίζω είναι το βασικότερο. Μάλιστα. Έχουν νομίζω καταλάβει όλοι μας, έχουμε καταλάβει όλοι μας ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Και εγγύηση για αυτή την νοοτροπία νομίζω μπορέσει να αποτελέσει η Νέα Δημοκρατία, ότι η Ελλάδα σαν νοοτροπία πρέπει να κάνει μια στροφή. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαραβέγια. Καλή πορεία, να έχετε την ίδια λαμπρή πορεία και στην πολιτική. Από ποια θέση αξιοποιηθείτε από αυτό το νέο σχήμα της Νέας Δημοκρατίας με τη δεξαμενή στελεχών. Ανακοινώθηκε χθες, να θυμίσουμε. Και νομίζω έχουμε και μια περίπτωση από τη Λάρισα. Σε αυτά τα 50 στελέχη είστε εσείς από τη Μαγνησία και ο Γιώργος Καραβάνας από τη Λάρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.